Αυστραλία. Αυστραλία. Στην Αυστραλία που πήγα, τότε ήταν με βίζα. Βίζα. Σα 1,5 μήνα ήταν βίζα, παραπάνω δεν είχα. Τώρα πας με το διαβατήριο, πιστεύω 100 χρόνια. Δεν ξέρω να το έχω καταργήσει. Πάω, πέρναγα πάνω από την έρημο. Έχει έρημο Αυστραλία, από τι έβρισκα μέσα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, νερό μέσα στην έρημο. Εκεί έχει σχολή, σαν πανεπιστήμιο. Έχει ο πρόεδρος που είναι ειδικός και σε δοκιμάζει. Σε δοκιμάζει και δίνεις 20 δολάρια. Για να σε δοκιμάσει. Πάνω σου λέει, θα σε δοκιμάζει με 20 δολάρια. Είσαι ραβοσκόπος, μπορείς να γίνεις μέλος. Λοιπόν, με δοκιμάζει εμένα. Όχι, δεν υπάρχει ούτε δεύτερος, δεν υπάρχει. Το καλύτερο ίσως. Δεν υπήρχε, σου λέει αυτός. Μου λέει, εδώ είναι ο νόμος έτσι. Ό,τι βρεις, τα μισά είναι δικά σου. Και ο άλλος μου έφυγε από την Αυστραλία να πάει πάνω στην Ήπειρο να βρει το αλίπασά τα, πώς τα λένε τα αυτά. Βρω αλίπασας. Και με τρυπάνει του είχε πάει 20 μέτρα. Είχε μια πέτρα κάτω, όσο είναι το τραπέζι. Και το χτύπαγε πέτρα. Είχα πάει και εγώ εκεί, Βασιλική λέγεται το μέρος. Πάω μέσα, ήταν αυτή μια του πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Είχα την τηλεόραση μου, λέω να ψάνει εδώ πέρα το μπουκαλί πασάτα. Ήταν Αυστραλός. Αυστραλός. Μου λέει, περίμενε, μου λέει, το δήμαρχο θέλω, λέω, περίμενε, θα έρθει λίγο. Και έρχεται ο δήμαρχος. Μια ωραία πλατεία που είχε, ήταν Βασιλική τη λέγανε εκείνη, είχε στα Θρύκαλα κάτω προς τα Μετέωρα. Ναι. Κάτσε λέει, θα έρθει λέει. Ήρθε με ένα γυλαίκο, έτσι, μια τραγιάσκα, μουσάκι. Είχα και εγώ μουσί τότε, γιατί... Λοιπόν... Νάρτος ήρθε. Λέει, μπορεί να σε βοηθήσει, είναι ραβοσκόπος. Λέει... Μπορεί, λέει, να βοηθήσει, λέει, θα πάρει το μεροκάμο. Τι λέει, του λέει, θέλει μερίδιο, άμα είναι, ελάτε κάτσε. Του λέω του δήμαρχου, έχετε νερό εδώ, έχουμε νερό θα βρει. Τι λες εδώ όλες τις τηλεοράσεις, λέει, τα ραδιόφωνα μέσα, Αθήνα, λέει τα πάντα. Βρε, θα βρει νερό. Και βγήκε νερό τελικά. Να σου λέει. Εγώ ξενύχτησα στην Καλαμπάκα εκεί, στα Μετέωρα. Στην ξενοδοχή εκεί. Και ήταν και αυτό σήμερα το ξενοδοχείο. Λοιπόν, βρε εσύ μπάρμπα μου, τούτο το βλέπεις, το λέω. Τι να πει αυτό εδώ έχουνε. Πήξε ο κόσμος στα ραδιόφωνα, λέει, μπάρμπα σε όλο τον κόσμο, το πήγε εκεί. Του λέω νερό θα βρει. Φεύγω του, τον έβλαπω που χτύπαγε. Ήμουν εδώ. Μπα, πήγε κάτω που λες και πήγε το νερό ποτάμι. Είχε ένα ψεματάκι, πόσο να σου πω. Όσο είναι εκεί πέρα και εκείνο εκεί πέρα που είναι το διαρκή. Για ρωτήστε τη Ράβδο, υπάρχει ο θησαυρός στα Λιπασά. Και πάρω, δεν υπάρχει. Τα πήρανε, δεν υπάρχει. Τα έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, οι δικοί μας κάτι αντάρτες τότε που ήταν, τα πήρανε και το πήραν το κεφάλι οι Τούρκοι του Λιπασά. Δεν έχει και πάνω, έχει λίγο πράγμα. Σε ένα πηγάδι μέσα είναι. Ναι. Είναι σχεδόν. Το Ιβέργα σας το λέει δηλαδή. Πώς σε πηγάδι μέσα είναι. Εκεί κοντά στη... Σε πηγάδι. Στη... Πώς το λένε, στη... Πες την ή... Τη... Βασιλική. Να, Βασιλική σε πηγάδι. Ναι, σε πηγάδι μέσα. Είναι περίπου... 2.500 λίρες, 2.500. Τα ανοίξαμε μέσα στο νερό. Ότι είναι 2.500 λίρες. Ό,τι το ρωτάς τόσο είναι. Δεν είναι παραπάνω, τίποτα δεν είναι παραπάνω. Άμα το ρωτήσεις ότι είναι 1.000 λίρες. Είναι 1.000 λίρες. Ναι, όχι. Είναι πιο λίγες, όχι. Πιο πολλές, πιο πολλές. 1.500, πιο πολλές. 2.000, πιο πολλές. 2.500. 2.500 λίρες. Εδώ του Χαλούλια που λένε υπάρχει. Στην... Του Χαλούλια. Στην Ιαλία. Ναι. Για ρωτήστε. Τι είναι αυτός ο Χαλούλια. Έτσι λένε, ένας... Υπάρχει θησαυρός του Χαλούλια. Του Χαλούλια υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει στην Εύβοια είναι, ναι, στη Βόρεια είναι. Στη Βόρεια Εύβοια, ναι. Εγώ που το ξέρω. Έτσι λένε, εγώ που είναι στη Βόρεια.